Καταρχήν θέλουμε να απολογηθούμε στους ασθενείς για την ταλαιπωρία που θα υποστούν σήμερα. Αντιλαμβάνεστε όμως βέβαια ότι δεν είναι δική μας η ευθύνη. Τα προβλήματα είναι χρόνια και έχουν φτάσει στα όρια τους. Όντως, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η έλλειψη προσωπικού, η οποία εστιάζεται στον καθαρισμό του νοσοκομείου, στους κλητήρες αντικανονικού ωραρίου, δηλαδή βραδινού ωραρίου, νομίζω ότι υποχρεώνονται οι βοηθοί θαλάμου να κάνουν τους κλητήρες το βράδυ. Οπότε τούτα τα θέματα, κυρίως όμως, πέραν τούτων, είναι και τα θέματα των γενικών βοηθών, οι οποίοι σήμερα λειτουργούν με μειωμένων αριθμών και αν μπείτε στο αρχείο του νοσοκομείου Λεμεσού, θα δείτε την κατάσταση την οποία επικρατεί εις βάρος πάντοτε των ασθενών. Τα προβλήματα έχει χρόνια που υπάρχουν. Το προσωπικό, οι ελλείψεις στο προσωπικό είναι πάρα πολλές και έχει πάρα πολύ καιρό που υπάρχουν. Ένα παράδειγμα το οποίο μπορούμε να πούμε είναι ότι το καλοκαίρι οι καθαρίστρες κινδυνεύουν να μην μπορούν να πάρουν τις άδειες ασθενείας τους. Και αυτό δεν είναι μόνο για φέτος, ήταν και την περσινή χρονιά, ήταν και την προπέρσινη χρονιά. Άρα πώς είναι πρώιμη απεργία που κάνουμε. Με την έννοια ότι βρίσκεστε ακόμα σε διάλογο, έγινε διάλογος. Είχαμε συναντηθεί μία φορά στις 17 του Απρίλη, η οποία όμως δεν έφερε οποιοδήποτε αποτέλεσμα, δεν μας ικανοποίησε. Θέλουμε πλέον συγκεκριμένες προτάσεις με χρονοδιαγράμματα, ούτως ώστε να μπορέσουμε να το πάρουμε σε γενική συνέλευση και να αποφασίσουν τα μέλη τι θα γίνει. Είσαστε αποφασισμένοι όμως να κλιμακώσετε τα μέτρα. Αν δεν είμαστε ικανοποιημένοι με την πρόταση του Υπουργείου, θα πάρει απόφαση η Γενική Συνέλευση του Προσωπικού.